Καλώς ήρθατε στο πλαίσιο The Com Show, το μοναδικό game show γνώσεων και τεχνολογίας που αναδεικνύει τα κρυμμένα αλλά πολύ σημαντικά μυστικά των λευκών και οικιακών συσκευών. Είμαι ο Σπύρος Ούλης και σήμερα θα μιλήσουμε για τις θαυματουργές και πολύ σημαντικές συσκευές που κάθε μέρα μας δίνουν φρέσκα, καθαρά, μοσχομυριστά ρουχαλάκια. Τα πλυντήρια, τα στεγνοτήρια και τα πλυντήρια στεγνοτήρια. Ο νικητής ή η νικήτρια του σημερινού επεισοδίου θα κερδίσει μία δώρο επιταγή 300 ευρώ από το πλαίσιο και εσείς που μας βλέπετε μέσα από τις οθόνες του κινητού, του τάμπλετ, του υπολογιστή, της τηλεόρασής σας θα κερδίσετε ένα εκπληκτικό πλυντήριο ρούχων Samsung 9 κιλών για να μην μένει τίποτα απ' έξω και να τα βάζετε όλα τα ρούχα, όσα και αν είναι, μέσα. Το συγκεκριμένο πλυντήριο έχει ενεργειακή κλάση α3+-40% για να μην σκέφτεσαι καθόλου πια το λογαριασμό του ρεύματος. Κάντε λοιπόν subscribe, like και comment για να μπείτε στο διαγωνισμό και να κερδίσετε αυτό το υπέροχο πλυντήριο. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τους παίκτες μας για σήμερα. Έχουμε μαζί μας την Κατερίνα και τον Γιάννη. Η Κατερίνα μας λοιπόν είναι 16 ετών. Λατρεύει το μπάσκετ και έχει έναν σκύλο, τον Καρμέλο. Δεν κάνει δουλειά στο σπίτι, αλλά σήμερα θα μάθει τα πάντα για το πλύσιμο και για το στέγνωμα των ρούχων. Μαμά της Κατερίνας, σήμερα θα στην κάνω ξεφτέρι, από αύριο ετοιμάσου. Λαμπίκο θα στο κάνει το σπίτι. Στα αριστερά μου έχουμε τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι 25 ετών, από τη Θεσσαλονίκη. Του αρέσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, ο κινηματογράφος. Ποιες είναι οι αγαπημένες ταινίες, είδος μάλλον. Αγαπημένο είδος δεν έχω. Όλα σ' αρέσουν. Πάντα. Τα πάντα βλέπεις. Βλέπεις και κοινωνικά δράματα, ας πούμε. Θρίλερ, αστυνομικά. Σου λέω τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα, εντάξει, να μην μιλήσω άλλο, δεν μιλάω, τα πάντα τέλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, πάμε να παίξουμε τον πρώτο γύρο, level 1. Πάμε. Ερώτηση πρώτη. Η νέα γενιά ασύρματου δικτύου Wi-Fi 6 εξυπηρετεί περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα και υπόσχεται γρηγορότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Κατερίνα. True. True, πολύ true. Ποιο true δεν έχει, μεγάλη αλήθεια, να ξέρετε ότι η επόμενη γενιά ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi 6 βρίσκεται ήδη στα καταστήματα πλαίσιο και σας περιμένει. Ερώτηση 2. Το κτίριο που στεγάζει τη Βουλή των Ελλήνων χτίστηκε πριν δημιουργηθεί ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας. Κατερίνα. True. Είναι true, Κατερίνα. 2 για την Κατερίνα ήδη. Κανένας βαθμός ακόμα για τον Γιάννη, αλλά δεν πειράζει, έχουμε 3 ακόμα. Δώστε όλα τώρα. Ερώτηση 3. Το κινητό δεν έχει σήμα στην κορυφή του Everest. Κατερίνα. True. Λάθος είναι, Κατερίνα. Το κινητό έχει σήμα στην κορυφή του Everest. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει κάθε κινητό σήμα εκεί πάνω, αλλά το 2007 ένας Βρετανός έκανε την πρώτη κλίση. Γιάννη, χαλαράνε μεν από τη Θεσσαλονίκη. Το χέρι ας ακολουθήσει Αθήνα. Το χέρι ήταν αθηναϊκό, δηλαδή γρήγορα. Το χέρι Αθήνα, το υπόλοιπο Θεσσαλονίκη. Εντάξει, πάμε τώρα, τέταρτη ερώτηση το έχουμε. Ωραία. Πατέρας της τυπογραφίας θεωρείται ο Γαλιλαίος Γαλιλαίη. Κατερίνα. Τρολ. Είναι τρολ. Είπες πολύ σωστά, αλλά Γιάννη θέλω να βρεις το σωστό τώρα. Εντάξει. Ωραία. Πάμε. Το πρώτο ρομπότ στη μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε σε μία ταινία με πρωταγωνιστή τον γνωστό μάγο Χάρι Χουντίνη. Γιάννης. Γιάννη. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα πω τρολ. Γιάννη μου, είναι αλήθεια. Το πρώτο ρομπότ εμφανίστηκε σε αυτή την ταινία με πρωταγωνιστή τον μάγο Χάρι Χουντίνη. Κατερίνα, στο τέλος του πρώτου γύρου έχεις 3 βαθμούς και περνάμε κατευθείαν στο δεύτερο level, level 2, τώρα. Level 2 ξεκινάει τώρα. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο στροφές. Ερώτηση πρώτη. Πόση περίπου ενέργεια εξοικονομούμε αν πλένουμε τα ρούχα μας στους 30 βαθμούς Κελσίου. 10%, 20% ή 40%. Ρε Γιάννη, όταν μην πάρεις φορά. Γιάννης. Νομίζω από το γάμα. Γάμα 40% και το γάμα είναι πολύ πολύ σωστό. Μπράβο Γιάννη. Ήτανε μην πάρει μπρος το παιδί από Θεσσαλονίκη ο σκηνοθέτης μας. Ω, σήκωσε φρύδι. Ερώτηση δεύτερη. Το Facebook μάλλον μετάνιωσε που δεν προσέλαβε τους Brian Acton και Jan Koum όταν έκαναν αίτηση για δουλειά, γιατί λίγα χρόνια αργότερα πλήρωσε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να εξαγοράσει την εφαρμογή τους, που είναι το WhatsApp, το What's the Weather ή το TikTok.
Γιάννη, εσύ είσαι. Αποκάλυψη έχεις γίνει. Το Α. Το Α είναι πολύ σωστά, το WhatsApp. Λοιπόν, τρίτη ερώτηση. Τι σημαίνει η λέξη Παπέλ, διάσημη, πολύ πια, από την παγκόσμια επιτυχία του Netflix La Casa de Papel. Ληστεία, χαρτί ή καθηγητής. Κατερίνα. Ληστεία. Κατερίνα, δεν σημαίνει ληστεία. Χάνεις ένα βαθμό και θα απαντήσει ο Γιάννης μας εάν Παπέλ σημαίνει χαρτί ή καθηγητής. Θα πω καθηγητής. Θα πεις καθηγητής. Και λάθος κάνεις να μην έλεγες καθηγητής. Παπέλ σημαίνει χαρτί στα ισπανικά. Εξαλία. Το ήξερα, το ήξερα. Το ξέρεις εσύ, ε. Το ξέρεις, ε. Ερώτηση τέταρτη. Η εφεύρεση του ηλεκτρικού πλυντηρίου αποδίδεται στον Άλβα Τζον Φίσερ και με βάση τα σχέδιά του το 1907 κατασκευάστηκε το πρώτο μοντέλο με την ονομασία Thor Black Widow Thanos. Ο Γιάννης. Β. Λες Β, Black Widow. Είναι λάθος. Κατερίνα, ήρθε η σειρά σου. Αλφα. Αχα, το λέγαν Thor. Thor λέγανε το πρώτο ηλεκτρικό πλυντήριο. Πέμπτη και τελευταία ερώτηση του δεύτερου γύρου. Εδώ να πω ότι ό,τι και να γίνει η Κατερίνα έχει περάσει στο τρίτο level. Γιάννη, δεν τα έχεις καταφέρει. Δεν πειράζει. Πέμπτη ερώτηση. Πώς λεγόταν στην αρχαία Αθήνα η τελετή κατά την οποία μετέφεραν στην ακτή του Φαλήρου το άγαλμα της θεάς Αθηνάς για να το πλύνουν με θαλασσινό νερό. Α. Τα πλυντήρια. Β. Τα καλοπιστήρια. Ή Γ. Τα στεγνοτήρια. Κατερίνα. Το Β. Το Β. Τα καλοπιστήρια. Είναι λάθος. Και Γιάννη, ήρθε η ώρα να λάμψεις. Πλυντήρια. Και όμως ήταν τα πλυντήρια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να είσαι καλά. Ελπίζω να τα πέρασες καλά. Τέλεια. Εμείς τα περάσαμε ωραία μαζί σου. Ωραία, ήρεμα και χαλαρά. Στο καλό. Γεια. Στο καλό να πας, Γιάννη. Να είσαι καλά. Κατερίνα μου, μείναμε οι δυο μας. Ωραία. Και περνάμε κατευθείαν στο level 3 για να δούμε εάν η Κατερίνα θα είναι η νικήτρια του μεγάλου δώρου. Όμορφη γλυκιά Κατερίνα, καλώς ήρθες στο final level, τον τρίτο γύρο που εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις το μεγάλο δώρο. Μια δωρεπιταγή αξίας 300 ευρώ από το πλαίσιο. Εάν βρεις τις 6 σωστές απαντήσεις, τότε το δώρο είναι δικό σου. 3, 2, 1, φύγαμε! 2 είναι οι τύποι των πλυντηρίων με βάση τη φόρτωση των ρούχων. Τα πλυντήρια εμπρόστιας φόρτωσης και τα πλυντήρια οπίστιας φόρτωσης, άνω φόρτωσης, κάτω φόρτωσης. Κάνεις χρόνο να απάντησες. Β, Β. Αν θέλεις να πλύνεις ένα πάπλωμα στο πλυντήριο, καλό θα ήταν ο κάδος να έχει χωρητικότητα πάνω από 6, 7 ή 9 κιλά. Β. Τι κάνει ο θερμός αέρας ενός στεγνοτηρίου στα ρούχα σου, τα διπλώνει, τα αποστηρώνει, τα φαρδένει. Β. Αν είσαι λίγο ξεχασιάρης και άφησες άπλυτα ρούχα στο καλάθι ενώ έχεις βάλει πλυντήριο, καλό θα ήταν να μπορούσες να τα πλύνεις στο χέρι, να τα προσθέσεις στον κάδο, να τα φορέσεις άπλυτα. Α. Όταν ένα στεγνοτήριο έχει δυνατότητα αναστροφής πόρτας, τότε ρυθμίζει το άνοιγμά της μόνο από δεξιά, μόνο από αριστερά, από όπου σε βολεύει. Αλφα. Αν υπήρχε ένα έξυπνο πλυντήριο, τα πολύ λερωμένα ρούχα θα τα άφηνε στην ησυχία του, στον κάδο της γειτονιάς, να μουλιάσουν λίγο στον αφρό. Γάμα. Όταν το πλυντήριο σου έχει τεχνολογία Quick Drive, τότε τα ρούχα σου πλένονται χωρίς απορρυπαντικό στο μισό χρόνο, μια φορά το χρόνο. Β. Μπορείς να πλύνεις ρούχα το βράδυ χωρίς να τους ξυπνήσεις όλους στο σπίτι, αν το πλυντήριο σου έχει σιγαστήρα φιλότιμο, digital inverter, motor. Γάμα. Όταν ένα πλυντήριο στεγνοτήριο είναι smart, τότε μπορείς να το ελέγξεις και να το θες σε λειτουργία από απόσταση χρησιμοποιώντας το κινητό σου, τη μαμά σου, τη δύναμη του νου. Αλφα. Αν το πλυντήριο σου είναι ενεργειακής κλάσης α3+-40%, τότε σε σχέση με μια παλαιότερη συσκευή, το ετήσιο πλήσιμο ρούχων θα σου κοστίζει τα ίδια χρήματα σε ρεύμα, τα μισά χρήματα σε ρεύμα, τα διπλάσια χρήματα σε ρεύμα. Β. Τα πάμε και απάντησες κι εσύ. Μπορείτε να μου φέρετε ένα καινούριο στόμα, όλο αυτό εδώ πέρα το αξεσουάρ. Ένα καινούριο παρακαλώ, γιατί δεν έχει να γράψει άλλα χιλιόμετρα. Όλα καλά πήγανε. Πάμε τώρα να δούμε τι έχεις κάνει και αν έχεις κερδίσει το μεγάλο δώρο. Γλυκιά μου Κατερίνα, ξεκινάω κατευθείαν με την πρώτη ερώτηση. 2 είναι οι τύποι των πλυντηρίων με βάση τη φόρτωση των ρούχων. Είπες το Β, άνω φόρτωσης, και είναι το Β. Γέλα ρε Κατερίνα που σου πάει, σου είπα. Δεύτερη ερώτηση. Εάν θέλεις να πλύνεις ένα πάπλωμα στο πλυντήριο, καλό θα ήταν ο κάδος να έχει χωρητικότητα πάνω από 6 κιλά, 7 κιλά ή 9 κιλά. Είπες το Β, 7 κιλά. Δυστυχώς η σωστή απάντηση είναι το Γ, 9 κιλά. Δεν πειράζει. Τρίτη ερώτηση. Τι κάνει ο θερμός αέρας ενός στεγνοτηρίου στα ρούχα σου? Τα διπλώνει, τα αποστηρώνει ή τα φαρδένει? Είπες το Β,
τα αποστηρώνει και είναι η σωστή απάντηση. Το Β. Και ειδικά χάρη στην τεχνολογία Ergos που έχει το εξαιρετικό 9 κιλο στεγνοτήριο της Samsung αλλά και το πλυντήριο στεγνοτήριό της. Δύο σωστές, τέταρτη ερώτηση. Εάν είσαι λίγο ξεχασιάρης ή ξεχασιάρα και άφησες άπλυτα ρούχα στο καλάθι ενώ έχεις βάλει πλυντήριο, καλό θα ήταν να μπορούσες, είπες το Α, να τα πλύνεις το χέρι. Η σωστή απάντηση είναι το Β και έχουμε μείνει στις δύο σωστές απαντήσεις μέχρι τώρα. Γιατί πολλές φορές τα πλένουμε στο χέρι? Πρώτον, τα πλένεις από επιλογή. Και δεύτερον, όχι το πλυντήριο της Samsung. Έχει ένα ειδικό πορτάκι το οποίο λέγεται AdWash, δηλαδή πρόσθεσε κλίση, ξέρω. Και την ώρα που δουλεύει, ανοίγει ένα πορτάκι και πετάς μέσα και το βρακάκι που ξέχασες, το μπλουζάκι που ξέχασες, το παντελονάκι που ξέχασες. Πάμε λοιπόν στην πέμπτη ερώτηση. Όταν ένα στεγνοτήριο έχει δυνατότητα αναστροφής πόρτας, τότε ρυθμίζεις το άνοιγμά της μόνο από δεξιά, μόνο από αριστερά ή από όπου σε βολεύει? Απάντησες το Α, μόνο από δεξιά. Έλα βρε Κατερίνα, η σωστή απάντηση είναι το Γ, από όπου σε βολεύει. Τώρα να σου πω, είναι πολύ φανταστικό το ότι υπάρχει στεγνοτήριο με δυνατότητα αναστροφής της πόρτας. Δηλαδή, τη βάζεις όπου θες, ή αριστερά ή δεξιά. Είμαστε στις 5, έχεις βρει μόνο 2 και στις επόμενες 5 τώρα θα πρέπει να έχεις βρει τις 4. Έκτη ερώτηση. Εάν υπήρχε ένα έξυπνο πλυντήριο, τα πολύ λερωμένα ρούχα θα τα άφηνε στην ησυχία τους, στον κάδο της γειτονιάς, ή να μουλιάσουν λίγο στον αφρό? Είπες το γάμα και είναι πάρα πολύ σωστό. Το γάμα, να μουλιάσουν λίγο στον αφρό. Πάμε να διαβάσουμε την 7η ερώτηση. Όταν το πλυντήριό σου έχει τεχνολογία Quick Drive, τότε τα ρούχα σου πλένονται χωρίς απορρυπαντικό, στο μισό χρόνο ή μια φορά το χρόνο? Απάντησες στο μισό χρόνο και είναι η σωστή απάντηση. 8η ερώτηση. Μπορείς να πλύνεις ρούχα το βράδυ χωρίς να τους ξυπνήσεις όλους στο σπίτι, αν το πλυντήριό σου έχει σιγαστήρα, φιλότιμο ή digital inverter motor? Είπες το γάμα και είναι το σωστό. Τι να λέμε τώρα? Κορίτσι όμορφο, μία να βρεις, να έχεις βρει, κερδίσαμε. Ένατη ερώτηση. Όταν ένα πλυντήριο στεγνοτήριο είναι smart, τότε μπορείς να το ελέγξεις και να το θέσεις σε λειτουργία από απόσταση, χρησιμοποιώντας το κινητό σου, τη μαμά σου ή την δύναμη του νου? Είχες απαντήσει το Α. Να σου απαντήσω εγώ? Ναι. Πάρ' τη μαμά σου και πες τη μαμά κέρδισα! Μαμά κέρδισα, πες τη μαμά σου! Μπράβο Κατερίνα, είσαι μια πολύ γλυκιά, πολύ ήρεμη δύναμη. Έχεις κερδίσει τη δωροεπιταγή των 300 ευρώ από το πλαίσιο και τώρα θα δούμε έτσι για το κουτσομπολιό τι έχεις απαντήσει στη 10η ερώτηση. Αν το πλυντήριό σου είναι ενεργειακής κλάσης α3+-40%, τη θυμάμαι αυτή, ήταν η τελευταία που δεν μπορούσα να πω, τότε σε σχέση με μια παλαιότερη συσκευή, το ετήσιο πλήσιμο ρούχων σου θα σου κοστίζει τα ίδια χρήματα σε ρεύμα, τα μισά χρήματα σε ρεύμα, τα διπλάσια χρήματα σε ρεύμα. Είπες το Β, τα μισά χρήματα, και είχες απόλυτο δίκιο. Βρήκες 7 στα 10. Μπράβο Κατερίνα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Κατερίνα μας. Να είσαι καλά. Η 16χρονη Κατερίνα μας, η δωρεεπιταγή είναι δική σου και μάλιστα είσαι η νεότερη νικήτρια. Τιμή μου. Και χαρά μας μεγάλη. Σε χαιρετάμε εδώ. Γεια σας. Να είσαι καλά, να πας το καλό. Να πας το καλό. Γεια σου Κατερίνα. Και κάπως έτσι η Κατερίνα κέρδισε το μεγάλο δώρο. Πατήστε το link στο description για να δείτε όλα τα πολύ σημαντικά μυστικά των πλυντηρίων, στεγνοτηρίων και πλυντηρίων στεγνοτηρίων που είπα σήμερα. Και μην ξεχνάτε, κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει ένα υπέροχο πλυντήριο. Κάντε subscribe, like και comment για να κερδίσετε το φοβερό πλυντήριο ρούχων Samsung 9 κιλών με τεχνολογία AdWash. Για να μπορείτε να προσθέσετε όποιο ρούχο έχετε ξεχάσει στο καλάθι ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η πλύση. Και 1.400 στροφές παρακαλώ. Αυτά από εμένα και για σήμερα. Να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, go home, go home. Να πάω κι εγώ στο δικό μου. Γεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Go home. Go, 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 go.